Στο μεγάλο θέμα, τι γίνεται ακριβώς επιχειρησιακά με τη Ρωσία. Αν έχουν κολλήσει, αν έχουν καθυστερήσει, ποια είναι τα επιμελητιακά προβλήματα που αναλύουν όλοι αυτοί οι στρατιωτικοί αναλυτές. Πάμε να τα δούμε συγκεντρωμένα στο βίντεο του Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Σε αχίλιο πτέρνα που αναγκάζει την πολεμική μηχανή του Πούτιν σε απώλειες οπλικών συστημάτων και ήττες γοήτρου στα ουκρανικά εδάφη, αναδεικνύεται ο κακός σχεδιασμός για τον ανεφοδιασμό του ρωσικού στρατού. Μεταφέρανε 200.000 ανθρώπους και τους έχουν απλώσει σε μια έκταση η οποία είναι υπερβολικά μεγάλη. Να αναλογιστούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τι δυνατότητες εφοδιασμού υπάρχουν για τις δυνάμεις αυτές. Όταν έχουμε δύο πόλεις των 100.000 ανθρώπων η καθεμία, η κάθε πόλη έχει πάνω από 40 σούπερ μάρκετ να εφοδιάσουν την καθημερινότητα της πόλης αυτής, των ανθρώπων αυτών. Η ίδια αδυναμία στην τροφοδοσία που υποβαθμίζει την ισχύ της ρωσικής υπεροπλίας γίνεται το όπλο του Κιέβου στον πόλεμο της επικοινωνίας, με τις αντιστασιακές δυνάμεις να επιστρατεύουν τακτικές επίθεσεις από την σύραξη του 2014 στην Κρυμαία. When does the line of vehicles, especially the tanks, the armed vehicles and others, comes, our artillery and rockets work just to stop them, and there is no difference. Πανάκριβοι εξοπλισμοί γίνονται ρημουλκούμενα λάφυρα για τις ουκρανικές δυνάμεις και οι εικόνες των ακινητοποιημένων λόγω έλλειψης καυσίμων μηχανοκίνητων δυνάμεων, ο καθρέφτης της ανεπάρκειας των Ρώσων στρατηγών. Τεράστιοι άξονες ανεφοδιασμού χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν τα εφόδια. Τρόφιμα, καύσιμα, πυρομαχικά, φάρμακα, νερό. Διάτρητο σύμφωνα με την ίδια ανάλυση είναι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για τον τρόπο ανάπτυξης της ρωσικής φάλαγγας και των άλλων στρατιωτικών σχηματισμών. Τι προέλασεις βρίσκονται εκτεθειμένες στα μετόπισθεν και χωρίς δυνατότητα ανασύνταξης ή υγειονομικής υποστήριξης μετά τα ουκρανικά χτυπήματα. Πουθενά στην πορεία δεν είδαμε να έχει στηθεί ένα νοσοκομείο εκστρατείας το οποίο να μπορεί να παρέχει στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στους μαχητές. Στρατιωτικοί αναλυτές στρέφουν τους προβολείς και στο λάθος της κακής εκπαίδευσης των στρατιωτών, αρκετοί εκ των οποίων έχουν προετοιμαστεί από τους Ρώσους επιτελείς για μια ολιγοήμερη μάχη.